μπαίνοντα στην Άγια Εκκλησία, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, μπαίνομαι στην αγκάλη του Χριστού και της Παναγίας και στη χάρη του Αγίου μας Νεκταρίου και αρχίζομαι σιγά σιγά να γαλινεύομαι, να καλυτερεύομαι και να ηρεμούμε. Αυτή είναι η αγκάλι του Χριστού, αυτή είναι η στοργή της Παναγίας, αυτή είναι η αγάπη του Αγίου μας Νεκταρίου. Αυτά είναι τα μεγαλεία του ουρανού και η δόξα του Κυρίου. Πώς και με τι να τους ευχαριστήσουμε, που τόσο και τόσο μας φροντίζουν την κάθε μέρα, την κάθε ώρα και την κάθε στιγμή, με τρόπο ιδιαίτερο και μοναδικό για τον καθένα και για όλους μαζί. Κι ας είμαστε αμαρτωλοί, κι ας είμαστε κρυματισμένοι, κι ας είμαστε δυσκολεμένοι, και το ένα και το άλλο μα συγκινεί ιδιαίτερα αυτή η αγάπη του Χριστού και της Παναγίας και των Αγίων και των Αγγέλων και μας φέρει στο φιλότιμο, μας κάνει να κλαίμε και να συγκινούμεθα κατά έναν τρόπο ανίποτο και άρρητο. Και τώρα καθώς μπήκαμε στην Άγια Τεσσαρακοστή, δηλαδή για την ακρίβεια άνοιξε το Ιερό Τριώδιο και μας προετοιμάζει η Εκκλησία για την Αγία Τεσσαρακοστή, οσμιζόμεθα ήδη από προχθές, Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, αυτή την οσμή της πνευματικής ευωδίας, αυτή την άνοιξη της Εκκλησίας μας, η οποία άνοιξη διαχέεται παντού, τρέχει παντού και φωτίζει τα σκοτάδια μας και λύνει τις ανομίες μας και διώχνει τους πειρασμούς και μας φέρνει στην ψυχή ελευθερία και συγνώμη, και καλοσύνη ανίποτη, γιατί στην Εκκλησία μας το καλό περισσεύει και θα περισσεύει στους αιώνα των αιώνων. Ας φροντίζουμε αυτό να το βλέπουμε και περισσότερο να το εισπράττουμε και να μην κολλάμε σαν τις μύγες εκεί που δεν χρειάζεται. Ας είμαστε μέλισσες, ας πέραμε από παντού το ιδί και το καλόν. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι του Χριστού μας. Άνοιξε λοιπόν το Τριώδιο. Μπήκαμε στην Άνοιξη. Της μετανοίας άνοιξόν μη πύλα ζωοδότα. Ψάλαμε προχθές τον όρθρο της Κυριακής κατανοικτικότατα. Ψάλαμε στο ζωοδότη Χριστό, σε εκείνο που δίνει τη ζωή και την πνοή και τα πάντα. Σε εκείνο που είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή και η Ανάσταση. Τον ψάλαμε και τον ψάλομε και τον παρακαλούμε να μας ανοίγει πύλες της μετανοίας γιατί η μετάνια είναι η θύρα του παραδείσου. Και αν δεν είχαμε θλίψεις και αν δεν είχαμε πειρασμού, θα είχε κλείσει η πόρτα του παραδείσου. Άρων τους πειρασμού και τίς ο λένε οι πατέρες και διαπορών θλίψεων δι μάς σε την στην βασιλεία των ρανών επισφραγίζει ο μέγας αγινευτής των εθνών Άγιος Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό τυχεροί είμαστε που έχουμε και θλίψεις και πειρασμός. Σκεφτείτε αλλιώ να ήταν η ζωή μα, όπως λέει ο Άγιο Άκο Ήρο, μακρά οδό αναλύωτο. Μια αναλύωτη ειρήνη και ένα πράγμα αλλιώτικο. Είναι καλό αυτό, αλλά εμεί εδώ είμαστε αδύνατοι και κινδυνεύουμε από τι δωρεέ του Θεού να πέσουμε και να χάσουμε τον παράδεισο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ο διάβολο δεν έπεσε από την αμαρτία γιατί δεν υπήρχε. Έπεσε από τα δώρα του Θεού. Τον έκανα τόσο ωραίο ο Θεός, Του έστωσε εξουσία ο Θεός, Του έστωσε τόσα χαρίσματα και προσόντα ο Θεός και σε μια στιγμή ψήλωσε ο νους Του, νεανιευσάμενος, ναι όπως λέει το συναξάριο της 8 η Νοεμβρίου που έχουμε τη σύναξη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και των υπολείπων, σημαίνει νεανιευσάμενος, ναι έχετε ακούσει νεοτερισμούς; δηλαδή εισήγαγε κάτι νέο, Εψήλωσε ο νους και είπε εγώ θα γίνω σαν το Θεό και θα του φάω τη θέση. Να το κακό, να το κράτος τη αμαρτίας, από το δώρο της ελευθερίας και από τα δώρα της ομορφιάς. Και από τα δώρα της ομορφιάς. Γι' αυτό σαν πέσαμε κι εμείς τη υγιής του διαβόλου και ένεκα απονίας, απόνια τι σημαίνει, αργία, ραθυμία, τεμπελιά, φαίνεται στο, στον παράδοσο πρωτόπλαστη Ξεγνιαστήκανε, ησυχάσανε και βρήκε την ώρα ο αρχέκακο, πρώτα από την Εύα και μετά στον Αδάμ και μας έβγαλε ένα καθών γιατί κατάλαβε ότι έφτιαξε τον άνθρωπο ο Θεός για να αναπληρώσει με τον άνθρωπο τον άλλο κόσμο. Τον άλλο κόσμο, το λένε οι Ήμοι του Χριστουγέννων. Χριστός ετέχθη, τον άλλο κόσμο θέλω αναπληρώσε. Και ευθόνησε. να ξέρετε, η μεγαλύτερη αμαρτία είναι ο φθόνο. Και πολλέ φορέ είναι τόσο συγκεκαλυμμένο που φαίνεται για ζήλο, που φαίνεται για αρετή, που φαίνεται για αγιότητα. Να μα φυλάει ο Θεό από το φθόνο, ο οποίο φθίνει και καταστρέφει την ψυχή για την ύπαρξή μα και δεν ξέρει να προτιμάει το συμφέρον όπω έλεγαν και οι αρχαίοι μα πρόγονοι. Και αυτή είναι διαβολική αμαρτία. Το κακό δεν ήρθε ούτε από τη σάρκα του ανθρώπου, ούτε από το χώμα, ούτε από του ανθρώπου. Ήρθε από του αμαρτήσει των αγγέλου. Ήρθε από τον ουρανό. Προσέξτε αυτό. Γι' αυτό η μεγαλύτερη αμαρτία είναι ο φθόνο και η έπαρση. Η ίση. Η ίση. Από το ίο με και είμαι, που σημαίνει νομίζω, φαντάζομαι. Πιστεύω. Και ένεκα λοιπόν επάρσεω και φθόνο. Έπεσε ο αρχαίκακο. Ήθελε τι να κάνει. Να φάει το Θεό. Το καταλαβαίνετε αυτό. Να φάει τη θέση του Θεού. Μα αυτό δεν γίνεται. Ο Θεό είναι άκτιστο. Ο Θεό είναι αυτό που δεν ξέρουμε. Και εμεί είμαστε κτίσματα. Έχουμε αρχή και όχι τέλο. Ο Θεό δεν έχει ούτε αρχή, είναι άναρχο, ούτε τέλο. Είναι ατελεύθερο και αιώνιο. Θέλει να φάει τη θέση του Θεού. Και έπεσε ως αστραπή του ουρανού. Θέλει να χωρίσει μέσα το Θεό με την έννοια να γίνει αυτός Θεός. Μα δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και έπεσε. Και έριξε και τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος απέθανε φθόνο διαβόλου απατηθής. Της βρώσεως μετέσχε των εντολών σου παραβάτης γεγονός. Μας λένε στην Ιδία το μας ψάλλουν και μας κατεβοδώνουν για την άλλη πλάση και την αιώνια πατρίδα. Φθόνος. Σου λέει να το ρίξω. Και νόμισε ο αρχέκακος, νόμισε αρχέκακος πώς, θα χαλάσει το σχέδιο του Θεού. Αυτό θέλει να κάνει. Όμως ο Θεός είναι παντοδύναμος, είναι πάνσοφος και πανάγαθος. Και σαρκώθηκε ο μορογενής Υιός και ο Λόγος του Θεού για να μας ξαναβάλει στον παράδεισο για να μας ανεβάσει στον ουρανό από τη γη. Πήρε την ανθρώπινη φύση επάνω, την ένωσε με τη Θεία, στην υπόσταση του Λόγου. Και επί της γης όφθηκε της ανθρώπισης να ανεστράφει ο σαρκοφόρος Θεός, φέρει επάνω του τον άνθρωπο και το Θεό είναι ο Θεάνθρωπος είναι η θεανδρική προσωπικότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κάπου ο κ. Αλέξανδος Παπαδιαμάνης τι σαν Και απαντά ένα είναι ο ανήρ ο Λεβέδης όλων των αιώνων, ο φιλάνθρωπος και θεάνθρωπος Χριστός μας, η αρχοντιά μας, η χαρά μας, ο νικητής του θανάτου, ο φίλος μας ο πιστός, ο σωτήρ και λυτρωτής και ρίστης. Ο Χριστός μας είναι για όλους μας και για τον καθένα τα πάντα. Είναι το πάνω Κύριος. Είναι η αγάπη μας η πρώτη και η τελευταία. Είναι το Α και το Ω της ζωής μας. Η αρχή και το τέλος. Είναι εκείνο τα πάντα. Και μας ελκύει με την αγάπη Του τη θεϊκή. Με τη συγνώμη και την καλοσύνη Του την ανίποτη. Με τη στοργή Του την απεριόριστη. Στα δε χρόνια της ενσάρκου επιδημίας Του έτρεχαν κοντά Του, ξέρετε, πει περισσότερα από όλου. οι αμαρτωλοί και οι τελώνες οι αμαρτωλοί και οι τελώνε, οι κρυματισμένοι, εκείνου που η αμαρτία και η παλιανθρωπιά του είχε συντρίψει, του είχε αδειάσει, του είχε λαϊλατήσει, είχαν ζήσει τη λαϊλασία μια ζωή. Και περίμεναν, κάτι περίμεναν, γλυκοπερίμεναν την άνοιξη, την παλινόρθωση, την ελευθερία. Και όταν την αισθάνθηκαν, αυτή την ελευθερία και αυτή την άνοιξη που ήταν ένσαρκη και ανυπόστατη. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, το έαρ της κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, τότε τον επλησίαζαν, όχι αν θαυματουργήσει, όχι για να τον ρωτήσουν κάτι, όχι να τον εμπλέξουν στα νομικά και να του βάλουν παγίδες, όχι τέτοια. Οι αμαρτωλοί και οι τελώνε δεν κάναν τέτοια. Δεν κάναν τέτοια. Ούτε θέλαν τίποτα άλλο. Θέλανε μόνο και μόνο να νιώσουν από κοντά περισσότερο την αγάπη του και τη στοργή του. Είχαν τόση ανάγκη από αγάπη, τόση ανάγκη από αποδοχή, όλοι τους είχαν απορρίψει. Και τόση ανάγκη από στοργή που δεν τους ένοιαζε τίποτα. Όπου ήταν ο Χριστός πήγαιναν, τους έβριζε ο κόσμος. Είχα κάνει αδικίες, είχα κάνει τόνα και τ' άλλο. Δεν τους ένοιαζε έτσι κι αλλιώς βρισμένοι είμαστε, όπως έκανε και ο αρχιτελώνης Αξιέως. Βρισμένοι είμαστε. Κανείς δεν μας θέλει, κανείς δεν μας υπολείπεται και έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Εμείς Χριστέ μου όμως θέλουμε εσένα που μας αγαπάς. Εσένα που μας θέλεις. Εσένα που δεν μας απορρίπτεις. Εσένα που μας συγχωρείς. Για σένα είναι πλασμένη η ψυχή μας. Και τώρα βρήκαμε σε σένα τα πάντα. Και δεν σε αφήνουμε. Και ο Χριστός μας αυτό έκανε. Έτρεχε και τους έβρισκε. Έτρεχαν κι αυτοί και τον έβρισκαν. Τι μεγαλείον ο Χριστός. Τι μέγας μαγνήτης. Τι σαγηνευτής. Τι είναι και τι δεν είναι. Τα πάντα. Τον έχουμε λοιπόν τον Χριστό μας. Και έγινε υπηρέτη για μας. Έκαμε το υπό στον άνθρωπο. Έλαβε δούλου μορφήν. Και ήλθε να μας διακονήσει και όχι να διακονηθεί ήρθε να μα υπηρετήσει. Έτσι να σκεφτόμε, θα μα ζητούν να κάνουμε κάτι, να βοηθήσουμε κάποιον. Ή μα ταπεινώνουν, ή μα δυσκολεύουν. Να λέμε: Ο Αφέντη μα, ο Χριστό, ο κύριο μα, έλαβε δούλου μορφή και έπαιρνε του πόδου των μαθών και αποστόλων και μα διακόνησε μέχρι σταυρού και ταφή και αναστάσεω. Και αναστάσεω. Και έτσι τι γίνεται, Απαλαίνει η ψυχή μα. Φεύγει ο εγωισμό που όλοι έχουμε μέσα τον ανθρώπινο εγωισμό και παραχωρεί τη θέση του στη χάρη του Χριστού, στην ευλογία του Κυρίου, στη διάπραξη των θείων του εντολών. Και αλλάζομαι, αλλοιωνόμαστε σιγά σιγά χωρίς να το καταλάβουμε. Τον προσέγγιζαν, συγγνώμη, λοιπόν, οι αμαρτωλοί και οι τελώνε και οι άσωτοι και οι πόρνε. Τον περίμεναν σαν την άνοιξη σαν τον ήλιο το γλυκό που θα έβγαινε. Τον περίμεναν και πώς τον περίμεναν. Ταύσαν όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα που έκαναν τους φτώχιναν. Τους φτώχιναν την ψυχή. Τους χάλασαν τη ζωή. Τους ρήμαξαν την ύπαρξη. Τι να τα κάνεις και τα λεφτά και τις ειδονές και τις θέσεις και τις μικροπικροχαρές και το ένα και τ' άλλο. Δεν είναι τίποτα αυτά. Περνάνε κι είναι έξω από εμά. Η ψυχή θέλει την τροφή της και το παιδί απαιτεί τη δική του τροφή. Έλεγε μια διαφήμιση παλαιότερα η δική μας η τροφή που είμαστε όλοι παιδιά και μάλιστα οι Έλληνες αΐ παιδες, και ο Χριστός μας καλεί να γίνουμε παιδιά ως προς την ακακία και την απλότητα και την εμπιστοσύνη. Απαιτούμε την τροφή μας που είναι ο Χριστός μας, ο ουράνιος άρτος, ο εκ του ουρανού Το θεϊκό μάνα το μάνα του εξουρανού, το σώμα και το αίμα του, το σώμα του για να τραφούμε και το αίμα του για να καθαριστούμε. Πώς λέει στο μεγάλο κανόν ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης που θα ακούσουμε κάτι τη διάρκεια της Αγίας Σαρακοστής και περί το τέλος αυτής. Γιατί ο άνθρωπος αισθάνεται ταπεινωμένο με την αμαρτία, εξευτελισμένος, δυσκολεμένος και υποφέρει και αναστενάζει και κλαίει. Έχει την ενοχή και την ατιμία που τον συνοδεύουν και τον βασανίζουν και επιθυμεί δύο πράγματα, την κάθαρση και την αποκατάσταση. Όλοι μιλάνε σήμερα για κάθαρση, γιατί πλήθυνε η ανομία όλων μας και ας βλέπει ο καθένας το αμπέλ του και το χωράφι του και από εκεί πέρα τα άλλα θα τακτοποιηθούν. Τακτοποιήσει ο Χριστός μας και η εσπλαχνία Του. Θέλει την κάθαρση ο άνθρωπος. Θέλει να πληθεί και να, είναι και, πιο, και να καθαριστεί και να είναι και πιο λευκός από το χιόνι. Και μας καθαρίζει το αίμα του Χριστού από πάση αμαρτίας και εκ των νεκρών έργων αυτής, όπως δηλώνει ο Απόστολος Παύλος και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Μας καθαρίζει μας λευκαίνει, μας αθωώνει και το αίμα του Χριστού μπροστά στη Θεία Καλοσύνη του Ουρανού, μπροστά στο Θεό Πατέρα Βοά Υπερ Άβελ, κραυγάζει περισσότερο από το αίμα του αθώου Άβελ που σκότωσε ο Κάιν και τι κάνει, μας αθωώνει. Στην ειδικό δικαστήριο η Εκκλησία με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και δεν καταδικάζει. Όχι, όχι, όχι. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε η να κρίνει τον άνθρωπο, το λέει ο ίδιος, τρία κεφάλαια του Βαγιστού Ιωάννου, αλλά να σωθεί ο άνθρωπος δι' αυτού. Προσέξτε αυτό. Γιατί κυκλοφορούν πολλέ δασκαλίε και οι διάφοροι εκεί δυσκολεμένοι συνάνθρωποι μα και οι υπόλοιποι. Λέω καθένα τώρα και τ' άλλο. Εμεί οφείλουμε να λέμε τη δασκαλία τη Εκκλησία και αν μπορούμε να την εφαρμόζουμε όσο γίνεται περισσότερο. Ήλθε λοιπόν ο κύριο όχι για να κρίνει τον κόσμο, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Γι' αυτό ονομάζεται και Σωτήρ, Γεσούα, Ιησού σημαίνει Σωτήρ, ο Ιαβέ, ο Ιαχβέ, ο Κύριος σώζει. Ο Κύριος ενανθρώπισε και σώζει και συμφιλιώνει τους ανθρώπους μαζί του. Συμφιλίωση. Τι ωραία που είναι αυτά, τι μεγαλεία που είναι αυτά. Και τα χαιρόμεθα. Στην λοιπόν ειδικό δικαστήριο και συγχωρεί και αθωώνει και ελευθερώνει. Και ένας μεγάλος εφευρέτης τον περασμένο αιώνα πήγε μια φορά να εξομολογηθεί. Εδώ είχε ξανακάνει και εξομολογήθηκε από ψυχής και από καρδιάς, με καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη. Εξομολογήθηκε για τον εαυτό του και όχι για τους άλλους. Οι άλλοι να πάνε μόνοι να εξομολογηθούν. Και καθώς έβγαινε από το ωραίο ξεμολογητήριο, αισθάνθηκε όπως έγραφα αργότερα αειδόνια να λαλούν στα στήθη του. Το πουλί της ευτυχίας που είναι το πνεύμα του Άγιου και το αθάνατο νερό που είναι η Θεία Χάρης, τον επεσκέφθησαν. Κύπια από τα θάνατο νερό και βρήκε το πουλί της ευτυχίας το πνεύμα του Άγιο, Τον παράκλητον, τον παρηγορητήν. Γιατί διαφορετικά ο άνθρωπος χωρίς το Θεό του είναι απαράκλητος, είναι απαρηγόρητος, είναι φοβερά μόνος και είναι ταλέπορος και είναι αμαρτία και σύντριμα και οδύνη και θάνατος και μοναξιά υπαρξιακή και ξένος στα ξένα, όπως λέει για μια ηρωίδα το κύριο Αλέξανδρος Παπαδιαμάνης. Έχοντας όμως τον παράκλητον, ο ένας παράκλητος είναι ο Ιησούς Χριστός και ο άλλος παράκλητος είναι το Άγιο Πνεύμα. Τα δύο χέρια του Θεού, εχείρε σου επίησαν και έπλασαν Τι ωραία το λέμε στην κηδεία, τι ωραία το λέμε όταν φορά ο ιερεύ στα επιμάνικα, προκειμένου να λειτουργήσει και ο αρχιερεύ. Εχείρε σου επίησαν και έπλασαν. Τα χέρια του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστό, ο Θεάνθρωπο κύριο και ο άλλο παράκλητο, το πνεύμα του Άγιον. Έστειλε το ένα χέρι το κύριο και ενανθρώπησε. Και μα έσωσε. και έστειλε και το άλλο χέρι του, το Πνεύμα το Άγιο, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, ή να μένει με θυμόνι στον αιώνα και να οδηγήσει εμάς εις πάσαν την αλήθεια. Γι' αυτό και του λέμε του παρακλήτου στην προσευχή του βασιλέ Φουράνη, «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς ο πάση Η Εκκλησία του Χριστού δεν καθαρίζεται. Καθαρίζει και ελευκαίνει πιο πολύ και από το χιόνι. Η θυσία του Χριστού είναι η νοητή ναύση, το πνευματικό πλοίο το οποίο ποντοπορεί, διασχίζει δηλαδή τη θάλασσα του βίου, του παρόντος βίου. Το χτυπάνε τα κύματα, υφίσταται τρικυμίας, μένεται η θάλασσα εναντίον του, αλλά το πλιάριον του Ιησού ουδύνατε βυθιστήνε, μας διαβεβαιώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ποιος άλλος. Και η Εκκλησία πολεμουμένη και τρικυμιζωμένη, να βάλει νουχου υπομένη. Δεν αβαγεί, δεν βυθίζεται. Τι κάνει όμως, μαζεύει τους ναυαγούς όλους, να το. Μαζεύει τους ναυαγούς όλους, τους μέσα και τους έξω. <coughs> μαζεύει τους ναυαγούς όλους. Και μας παίρνει ο Χριστός στην αγκάλι του και μας συγχωρεί, τι σημαίνει συγχωρώ, χωρέω, χωρώ, το ξέρουμε τι σημαίνει και το συν, η πρόθεση που έχει και την της προσθέσεως. Δηλαδή έχει μέρος κοντά του για μας, για όλους εμάς τους μετανοημένους. Γιατί λέει πάλι ο Άγιος Ανδρέας Κρήτη, στο μεγάλο κανόνα που είναι ο Αδαμιαίος τρήνος, ότι στη βασιλεία σου μπαίνουν, τελώνε αμαρτωλοί, Πόρνε και μοιχή και μετά βάζει μια ωραία μετοχή. Μεταποιούμενοι. Προσέξτε αυτό. Μεταποιούμενοι. Ξέρετε παλιά πώς μεταποιούσαμε τα διάφορα ενδύματα. Τα παντρώνα των παιδιών, τα αποκαμισάκια, καμισάκια, τόνα κι άλλο. Τα σιάζαμε και τα φτιάχναμε να είναι πάλι να τα φορέσουμε, να βγούμε έξω στον κόσμο, να περάσουμε με τη φτώχεια που είχαμε. Μεταποιούμενοι. Δηλαδή μετανοήσαντες. Δηλαδή αλλάξαντες. Μεταποιούμενοι, πόρνοι και μοιχοί, μεταποιούμενοι. Να η εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι θεραπευτήριο. Πανδοχείο την ονόμασε ο Ιησούς Χριστός ο Ακαλός Αμαρίτης στην ομώνυμη παραβολή του. Πανδοχείον δέχεται όλους με ένα σκοπό να μας θεραπεύσει και να μας σώσει. Και όταν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι αρχιερείς κατηγορούσαν τον Χριστό ότι συντρώγει, και συναναστρέφεται με αμαρτωλούς και τελώνες και πόρνες και ληστές, εκείνος τους είπε, εγώ δεν ήρθα για σας που καμώνεστε πως είστε υγιείς, μεγάλη ηρωνία του Χριστού προς αυτούς λέ, λένε οι πατέρες, αλλά ήρθα να σώσω αμαρτωλούς. Ζητήσε και σώσε το απολολός. Και ο Χριστός δεν φοβάται την αμαρτία μας, φοβάται τον εγωισμό μας και την πόρωσή μας. Την αμαρτία μας την παίρνει εκείνο, αφού ο αμνός του Θεού, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου, τον έδειξε ο Αγιάννης ο πρόδρομος όταν ήρθε να βαπτιστεί και είπε σε αυτού που ήταν κοντά του, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Και γιορτάζουμε απόψε και αύριο την, έβρεση, την πρώτη και δεύτερη έβρεση στη μία κεφαλής του. Παίρνει ο Κύριος τις αμαρτίες μας, διάλεξε εκείνο ό,τι χειρότερο τις αμαρτίες μας και τις παίρνει και τις συγχωρεί και μας δίνει ό,τι καλύτερο, τη χάρη Του, την αγάπη Του, την αφώση Του. Να το. Να την η Εκκλησία. Ο αντίδικος όμως και τα όργανα Του, παίρνοντα αφορμή και από τις δικές μας αδυναμίες και δυσκολίες κλήρου και λαού και του μοναχικού σχήματος, τι κάνει, ξεσηκώνει πόλεμο. Ξεσηκώνει πόλεμο και έχει θυμόν, Μέγαν και βάζει εμά του ανθρώπους ανθρώπου και πολλέ φορέ χριστιανού κλπ. Να πολεμάμε ποιον, τον αίτητο, τον φιλάνθρωπο, το νοσοκομείο μα, τη μάνα μα στην Εκκλησούλα, την αγκάλι του Χριστού και τη στοργή τη Παναγία και την καλοσύνη των Αγίων. Τότε, αν πολεμήσουμε, αυτά τι θα κρατήσουμε για μα, τι θα μα ωφελήσει. Και τι βλέπουμε αυτέ τι ημέρε με τον πειρασμό που έχουν πειρασμό είναι. Πειρασμό είναι, έτσι θα το δούμε. Αμαρτωλοί είμαστε όλοι. Και δεν έχει αποδειχθεί τι κάνει ο καθένα. Πειρασμό είναι. Τι φαίνεται αυτέ τι ημέρε, το βλέπετε κι εσεί. Να γεμίζουν οι εκκλησίε κόσμο. Μέσα σε όλα τα μέσα μεταφορά να κάνουν όλοι το σταυρό του περισσότεροι. Να καλοφέρονται στου παπάδε. Να του καλούν στα σπίτια να διαβάσουν τον αγιασμό και τώρα και τ' άλλο. Να του δίνουν γενναία φιλοδορήματα και να εκφράζουν με κάθε τρόπο την αγάπη τους. Γιατί γίνεται αυτό. Γιατί αυτές οι αγαθές ψυχές διαισθάνονται ότι βάλετε η μανούλα του η Εκκλησία. Η μανούλα μας η Εκκλησία. Ο Χριστός είναι ο μόνος αναμάρτητος. Προσέξτε αυτό. Και δεν λέγουμε παπαδική ούτε δεσποτικοί. Λεγόμεθα χριστιανοί. Προσέξτε αυτό. Χριστιανοί δηλαδή του Χριστού. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τη δυσκολία και κάνουμε δημοψήφισμα. Δεν παραλέτε εσείς ό,τι θέλετε για τι αμαρτίες του ενός και του άλλου νομίζοντα πως αυτοί δεν έχουν. Δεν παρακάνετε οτιδήποτε. δεν παραψάχνετε από εδώ και από εκεί. Εμείς έχουμε μάνα, την Παναγία και πατέρα το Χριστό. Και όποιο έχει μάνα την Παναγία και πατέρα τον Χριστό, έλεγε Γέροντα Πορφύριο που γιορτάζει με θαύρο, έχουμε την ευχή του. Δεν αισθάνεται ούτε ξένο, ούτε μόνο, ούτε ξεκρέμαστο. Και στι μεγάλε δυσκολίε και πειρασμού, τι κάνουμε. Τη μεγαλύτερη δυσκολία την πέρασε ο Ιησούς Χριστό στον κήπο τη Γευσημανή, στην αγωνία τη Γευσημανή. Που πολεμήθηκε τόσο πολύ που σε κάποια στιγμή θέλησε να παρέλθει το ποτήριον. Φάνηκε η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Να παρέλθει το ποτήριον. Και εκείνο τι έκανε λέει το Ευαγγέλιο και γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερον του. Και καθώς ήταν σε μεγάλη αγωνία προσευχότανε περισσότερον, εντονότερον. Απλωνόταν αυτό εκτείνο, εκτενής απλωνότανε περισσότερο στην προσευχή, στη δέηση και στην οικεσία και σύχναζε. Βεβαίως. Γιατί η Εκκλησία και ο κόσμος περνάμε πολλά. Υπάρχει ο αρχαίκακος που μισεί και φθονεί το Χριστό και τους χριστιανούς. Γιατί ο Χριστός ήλθε, έφτιαξε τον άνθρωπο και τον ξανάφτιαξε, που τον χάλασε ο διάβολος. Τον ξανάφτιαξε για να αναπληρώσει τον άλλο κόσμο. Τον άλλο κόσμο. Και ο διάβολος έχει τι. Θυμών μέγαν. Θυμών μέγαν. Είδατε ξεσήκωσε στους πάντες. Να φάνε την εκκλησία, να φάνε τους αμαρτωλούς. Αλλά η εκκλησία είναι αναμάρτητη. Ο Χριστός μας έλεγε τι σε εξημών ελέγχει με περί αμαρτίας. Και ο Απόστολος Πέτρος έλεγε όσα αμαρτία νου για τον Χριστό μας. Ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Έχει αυτή την οργή, και τι φαίνεται με αυτή την πολεμική η αξία τη Εκκλησία, λένε παιδιά, φαίνεται. Και η αξία τη ψυχή, μα φαίνεται. Και η αξία του Παραδείσου φαίνεται. Και χωρί πειρασμού και χωρί λήψει, θα κλείναμε την πόρτα του Παραδείσου. Και αν είχαμε συνέχεια ειρήνη, και είχαμε συνέχεια τη χάρη που είναι το μέγιστο και το ζητούμενο, μπορούσε να μα πιάσει και εμά η έπαρση, η ίση, η υπερηφάνεια να ψηλώσει ο νους μας κατά τον κύριο Αλέξανδρο και να γίνουμε κι εμείς δαίμονες, να εμπέσουμε στο κρίμα του διαβόλου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή να κάνουμε το ίδιο αμάρτημα, να καυχηθούμε, να υπερηφανευθούμε και να θέλουμε να φάμε τη θέση του Θεού. Εκείνο που μας έριξε λοιπόν, για να συνδέσω και να τελειώσω, πάει και η ώρα βλέπω, Εκείνο που μας έβγαλε από τον επίγειο παράδεισο και έριξε από τους ουρανούς τον εωσφόρο τον αρχείο όλων των επουρανίων δυνάμεων είναι ο εγωισμός, η έπαρση, η ίησης και η υπερηφάνεια. Αυτό να το έχουμε στο νου μας. Και λέει Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος, έχουμε δύο αμάξια. Ένα το σέρνει αρετή και υπερηφάνεια και το άλλο το σέρνει αμαρτία και ταπείνωση. Ποιο θα φτάσει στη Θεία Βασιλεία, προφανώς το δεύτερον. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε αμαρτίε, πείσουμε τα κακά ή να έλθει τα καλά, όχι. Αλλά αφού είμαστε αδύναμοι και κάνουμε, άλλο είναι αυτό, ο κύριο με την ταπείνωση, αφού είναι εκείνο η άκρα ταπείνωση, μα φέρνει κοντά του, αφού έχει πει με το πνεύμα του Άγιον, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό, ούτε εξουδενό. Εκμηδενίζω σημεία εξουδενών, όχι. Και λίχνον τυφόμενο ού σβέσει Και το λιχναράκι που τρεμοσβήνει Δεν θα το φυσήξει να σβήσει Και κάλαμον σαλευόμενον ού κατεάξει Και το καλαμάκι την καλαμιά Που είναι έτοιμο να, να πέσει κάτω και να σπάσει Δεν θα το συντρίψει Θα το προστατεύσει Πόσο μάλλον τον άνθρωπο Πόσο μάλλον τον άνθρωπο Και ρωτάνε πολλοί είναι αλήθεια αυτά που λέγονται σήμερα ή ψέματα. Και απαντάει η Εκκλησία και αλήθεια και ψέματα. <laughs> και άμα είναι αλήθεια για όσοι τα υφίστανται και εξευτελίζονται οι καημένοι, αύριο θα είμαστε και εμείς. ειμαστε κι εμεις τοτε τι κάνουν, πληρώνουν αμαρτίες πληρώνουν αμαρτίες και είναι καλό να πληρώσουμε εδώ αμαρτίες και, ώστε και να ξεφτελιστούμε. Το έχετε εύκολα ξεφτελιστούμε, γιατί πώς κάνουμε να μην ξεφτελιστούμε, Για να διασώσουμε την τιμή μας. Και όταν τόσα στόματα βρίζουν τον Α και τον Β, δίκαια ή άδικα, δεν ξέρουμε. Δεν έχει γίνει δίκη ακόμη, κάνει τηλεόραση δίκη. Το πρωί κάνει κατεναρίο η αδικα δεν ξερουμε δεν εχει γινει δικαια ακομη κανει τηλεοραση δικη το πρωι κανει κατεναριο η τηλεοραση και το απόγευμα κάνει δίκες. Λαϊκά δικαστήρια, ξέρετε τα λαϊκά δικαστήρια μεγαλύτερη το 46 49 που είχαν στον άλλο κόσμο τόσους και τόσους αθώους και από τις δύο πλευρές. Έτσι, στείλουν δικαστήρια και δεν λειτουργούν οι νόμοι. Το αυτό να δει, τι είσαι εσύ η τηλεόραση και το λέω, είσαι αρχή, είσαι δικαστής, όχι. Καίς αντιποίηση αρχής και παραβαίνεις και το σύνταγμα και τους νόμους. Αλλά όπου τα φέραμε, μην ψάχνουμε να βρούμε ψήλους τάχυρα. Ζει Κύριος ο Θεός όμως, να ξέρετε. Ζει Κύριος ο Θεός. Η κλησία Εκκλησία του Χριστού δεν είναι δική μας. Θα δώσουμε λόγο όλοι. Κλήρος, λαός, μοναχικό σχήμα. Όλοι θα δώσουμε λόγο στον φιλάνθρωπο Χριστό μας. Και εκείνο έρχεται τώρα την Άγια Σαρακοστή και μα πλησιάζει περισσότερο σαν του Αμαρτωλού και του Τελώνα. Και τι θέλει να κάνει, να μα ελέγξει, να μα συγχωρήσει, να μα αφοώσει, να μα γεμίσει με τη χάρη του να μας προσφέρει τα Θεία Του δώρα, να μας αλλάξει, να μας κάνει δικούς Του. Και επιμένει και περιμένει και ανέχεται και καρτερεί έξω από την ύπαρξή μας, άμα έχουμε κλείσει την πόρτα, κλειστεί τη εκεί ο Χριστός και κάθεται και προσεύχεται και μας κλαίει, ο Χριστός και μας κλαίει και μας κλαίει και παρακαλεί να Του ανοίξουμε και κρούει με το δεξί του χέρι στέλνοντα ευλογίε. Και κρούει και με το αριστερό χέρι και στέλνοντα παιδαγωγίε. Ποιε είναι οι καλύτερε, δεν ξέρω, αυτό ξέρει. Με ένα σκοπό να του ανοίξουμε. Να του ανοίξουμε. Και έλεγε ένα καθηγητή στο σχολείο, παιδιά, ο Χριστό χτυπάει την πόρτα τη ψυχή μα. Και αυτά που σα προείπα. Και εμεί να του ανοίξουμε. Και πέταγε ο μαθητή και λέει, Να του ανοίξουμε, κύριε καθηγητά, αν είμαστε μέσα, αν δεν είμαστε, είμαστε φευγάτοι, πώ να το ανοίξουμε. Αστείο αυτό για να γελάσετε λοιπόν. Είμαστε φευγάτοι πολλέ φορέ. Είναι αλήθεια αυτό που λένε τα παιδιά μα. Και τα παιδιά μα τώρα στην κρίση αυτή. Δεν λαμβάνουν μέρο. Έχουν καταλάβει για τη συμπαιχνία. Έχουν καταλάβει. Περισσότερο από ότι εμεί οι μεγαλύτεροι. Έχουν καταλάβει. Άσε δε πολλοί χριστιανοί και άλλοι, έχουν κρίσει πια την τηλεόραση. Ξεφυλιστήκανε μόνοι του και την κλείσανε πια. Ε, κλείσει τη μόνη τη. Φώναζε παλιά ο καντιότη και καλώ σε Κλείστη Κλείσε τη και κλπ. Τώρα έκλεισαν μόνε του. Τι έκλεισαν οι άνθρωποι. Γιατί προσφέρουν πλέον άχυρα και σκοτάδι και κακό. Και ο κάθε εχεύρον έχει ένα κουμπάκι. Γιατί κύριοι των Μίντια δεν είναι αυτοί που λένε εκεί πέρα. Κύριοι των Μίντια είμαστε εμεί. Και μάλιστα το κουμπάκι που έχουμε. Και μάλιστα το χεράκι που έχουμε. Βάλουμε το χεράκι και το κλείνουμε. Και ανοίγουμε τηλεόραση του Θεού. Ανοίγουμε ένα βιβλίο κάνουμε προσευχή, μιλάμε μαμά μας στην οικογένεια και έχουμε παρέα, μιλάμε. Και τώρα δεν μιλάμε για περισσότερο στην τηλεόραση, στο Χαζοκούτη και εδώ στον Άχη και μου λέει και τίποτα καλό. Δεν φταίει η τηλεόραση. Ο Σεφεύρας είναι αρίστη. Η χρήση η καλή ή η κακή είναι το πρόβλημα. Αν είχε ο Χριστό τα χρόνια, θα κάνω σε ένα μέρο και θα μιλάει σε όλη την οικουμένη. Αυτό έδωσε τη δύναμη στο νου μα να φτιάχνει τέτοια μεγαλεία. Αλλά όταν κάνουμε όμω κακή χρήση ή κατάχρηση ή παράχρηση που Γρηγόρο ο Παλαμά, εκεί το πρόβλημα. Γιατί μπορεί στην να κάνει ό,τι θε να κάνει. Το καλύτερο, το μεγαλύτερο καλό και το ραδιόφωνο και το... ο τύπο και τα πάντα. Και θυμάμαι τον μακαριστό Πατριάρχη Δημήτριο, το 87 που είχε έλθει εδώ μαζί με την εικόνα του Άξιον Εστί και να έχουμε και την ευχή του, μίλησε στου δημοσιογράφου. Τι ήταν αυτό ο παππού, τι ωραία του μίλησε. Σεις μπαίνετε στα σπίτια των ανθρώπων, εσείς έχετε στα χεράκια και τα παιδιά και τους γέρους και τους μικρούς και τους μεγάλους και τους μορφωμένους και τους αμόρφωτους και τους τρελούς και τους όφορας και τους άρρωσους και τους υγιείς. Πατριάρχη μου να έχουμε την ευχή σου. Και κάνουμε λειτουργήμα ρε παιδιά, πώς κάνω εγώ κάνω και λειτουργήμα. Υπηρετεί το Δήμο, το λαό. Υπηρετεί το κοσμάκι. Και ξέρετε κάνει περισσότερο δημοσιογράφη. Κλέγανε. 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 Του άγγιξε. Και οι περισσότεροι και σήμερα είναι καλοί. Και σήμερα είναι καλοί. Και μερικοί έχουν και θείο ζήλο. Και κάποιοι το παρατραβάνε, αλλά μην όλοι μα το παρατραβάμε. Οπότε, α κατανοούμε να λύλους. Έτσι. Τα παιδιά μα. Τι ωραία. Τι ωραία. Και ρωτά τα παιδιά τι τούτο, τι τ' άλλο, τι να πει τώρα στα παιδιά. Ε, τους λέμε είναι κακά αστεία που τα κάνουμε για να γελάμε. Τι να πει στα παιδιά, τίποτα. Ας καταλάβουν ότι θέλουν και ας τα φωτίσει ο Θεός. Τα φωτίζει ο Θεός, τα φροντίζει ο Θεός. Χριστούλης φροντίζει όλα τα παιδιά. Γιατί τα αγαπά. Όπως και όλους μας αγαπά. Και όλους μας φροντίζει και μας θέλει. Έτσι λοιπόν, για να επανέλθω, θα περάσει και αυτή η δυσκολία. Όλοι φταίμε, πολύ λίγο. Θα περάσει και αυτή η δυσκολία. Άλλο η Εκκλησούλα έχει περάσει χειρότερα και έχει αντέξει. αλλά το είπε ο Χριστό και πήλε άδου, ού κατησχίσου είναι αυτή. Και το μέλλον του κόσμου και τη ιστορία ανήκει στον Αναστάντα Χριστό, στον νικητή του θανάτου. Αυτό το ξέρουμε, είναι το τέρμα, είναι το αποτέλεσμα. Και όταν ξέρουμε την έκβαση και το αποτέλεσμα μιας πορείας και ενός γεγονότος, τότε είμαστε χαρούμενοι. Στα είκοσι κεφάλαια του βιβλίου της Θείας Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, γίνεται λόγος για τη σύγκρουση του αρχεκάκου όφεως, του κόσμου της φθοράς και της απάτης, με το εσφαγμένο αρνίον και την εκκλησία του. Με φοβερές εικόνες. Τέτοια σύγκρουση δεν έχει ματαγίνει που στο τέλος του κόσμου θα κορυφωθεί. Θα κορυφωθεί. Έχουμε όμως το 21 και 22 κεφάλαιο. Εκεί μιλάει πια καθαρά ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής για το θρίαμβο και την οριστική επικράτηση της Εκκλησίας του Εσφαγμένου Αρνίου. Για τη Θεία Βασιλεία για την ανέσπερη εκείνη ημέρα, για την αιωνία ζωή και την ποθινή μας πατρίδα. Και ό,τι κάνουμε, σηκώνουμε τα κεφάλια και αναπνέουμε. Γιατί είναι μεγάλος ο αγώνας, φοβερός ο αγώνας. Ο διάβολος παίρνει αφορμές από τα πάντα, από τις αμαρτίες μας, από τις ανομίες μας, από τη φυλαργυρία μας, από τη δυσκολία μας. Παίρνει αφορμή και μας χτυπάει σαν αυταπόδι. Και τι κάνει, εμφανίζεται δίθεν ως προστάτης μας. Ω συνδικαλιστή. Ο πρώτο κακό συνδικαλιστή, υπάρχουν και καλοί, είναι ο διάβολο. Ο διάβολο τον επήγε ο παράδοσο. Τι είπε στου Τι σα είπε ο Θεό, να με φάτε από το δέντρο τη γνώση του καλού και του κακού. Ξέρετε, βρέ, γιατί σα το είπε, Για μην του φάτε τη θέση. Να σε έχει δουλάκια, να σε έχει κάτω από την πότα του, να σα πίνει το αίμα, έτσι λέει και κάποιοι σήμερα. Μερικέ φορέ που να έχουν δίκιο, αλλά όταν το πάνε αλλού και το χαλάσουν, τότε το δίκαιο είναι δόλωμα και μα οδηγεί. Στην αλωτρίωση και στο κακό. Και το έγαψαν οι πρωτόπλαστοι, το έχαψαν οι πρωτόπλαστοι, το έχαψαν οι πρωτόπλαστοι. Και του λένε: Εσύ είσαι μεγάλε, πού σου δώσω καιρό, πού σου δώσω καιρό. Και έφαγαν και μετά αισθάνθηκαν γυμνοί από τη χάρη του Θεού, από την καλοσύνη του ουρανού, από την αγάπη και την ευλογία του κυρίου και από την υπέροχη σχέση που είχαν μαζί του που κάθε διλινό ο Θεός τον επίγειο παράδεισο και συνομιλούσε με τον Αδάμ και την Έβα και χαίροντο με την παρουσία του και με τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν, μπήκαμε στην άνοιξη της Εκκλησίας. Η άνοιξη της Εκκλησίας. που είναι η μετάνια και η νηστεία. Το έαρ της νηστείας και το άνθος της μετανοίας. Λέει ένα ωραίο τροπάρο στα απόστοιχα στον σπερνό τη Τετάρτης της Τυρινής. Βρέστε το, άμα θέλετε. Το έαρ της νηστείας. Πρώτη εντολή ήταν η νηστεία, η δοκιμασία της ελευθερίας των πρωτοπλάστων τη διαχείριση θα έκαναν της ελευθερίας των. Και το Θεό μας έδωσε αυτό το δώρο, αυτή τη θεοδόρητη ελευθερία, αυτό το αυτεξούσιο και είναι ένα στοιχείο του κατοικώνα. Μοιάζομαι και εμείς και τηρουμένων των αναλογιών στο Θεό με την ελευθερία που έχουμε. Εκείνος ποιος όσα αλλά είναι παντοκράτορ και απόλυτα, απόλυτα Άγιος. Εμείς κτίσματα και πεπερασμένοι και αμαρτωλοί. Έχουμε όμως αυτή την ελευθερία. Και το άλλο στοιχείο του κατοικώνα είναι η αφανασία. Είναι το πνεύμα μας. Το ενιμίν το πνεύμα που έχουμε μέσα μας, η ψυχή μας. Ο ε οποία είναι αθάνατη. Εκατασκευής. Πώς λέμε στη γεωμετρία κατασκευής και δεν αποδεικνύεται. Εκατασκευής αθάνατη. Έχει αρχή, αλλά δεν έχει τέλος. Δεν έχει τέλο η ψυχή. Φεύγοντα από αυτόν τον κόσμο, πάει στον άλλον. Το σώμα μένει εδώ. Και μεταβαίνει. Το τοποθετούμε στη γη από την οποία ελήφθη. Για να ξεκουραστεί. Και όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, θα μιλήσουμε με την άλλη Τετάρτη πρώτα Θεό. Και όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, τότε με τη φωνή του Αρχαγγέλου θα βγουν οι ψυχέ από την άλλη πλάση και θα έρθουν σε αυτήν. Και θα αναστηθούν τα σώματα των αποθαμένων προσδοκώ ανάσταση νεκρών σωμάτων εννοεί η ψυχή δεν με φαίνει νεκρών σωμάτων εννοεί το, το ιερό σύμβολο και θα ενωθούμε με τα σώματά μας οι ψυχές μας με τα σώματά μας τα οποία θα είναι τα αυτά και ούκ αυτά κατά τη της Εκκλησίας περισσότερο όμως και πρώτα ο Θεός θα πούμε την ερχόμενη Τετάρτη θα κάνουμε παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και στη συνέχεια ομιλία με θέμα «Ο δίκαιος κριτής». Τώρα σας ευχαριστώ ολόψυχα, τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα, τις Κυρίες, τον Ψάλτη, τους Επιτρόπους μας, το σταθμό της Εκκλησίας μας και τους ακροατάς αυτού του Εγγύς και του Μακράν, τους παράγοντας του σταθμού μας, τον ηχολήπτη μας και κυρίω εσάς όλους, που και σήμερα με λογισμό και μόνιρο και με αγάπη Ήλθα εδώ και κάναμε τον εσπερινό του Αγίου Ιωάννου και την ταπεινή αυτή ομιλία με θέμα η άνοιξη της Εκκλησίας μας. Μεθαύριο Παρασκευή, 25 του μηνός, 5 μέχρι το πρωί, θα έχουμε και Θεία Λειτουργία. Ας ψάλλουμε τώρα τον ύμνο της Εκκλησίας στο Εθνικό και ας φύγουμε. Τι πέρμαχο στρατηγότα νητείρια ως λιτρόθησα τον δίνονε φχαριστεία αναγράφωσι υπό σου Θεοτόκε Άλλος σαν το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κυλβίων Είναι ακράζωση, χαιρενή μου φίλη, φεύτε. Και πάλι σε ευχαριστώ. Ο Χριστό και η Παναγία βοηθειά μα. Καλή αντάμωση την ερχόμενη φορά και καλή σα νύχτα και χρόνια πολλά.